Ο γέροντας πάντα θυμόταν
πρώτη μια συγκίνηση τα παιδικά του χρόνια. Κάθε ξένο. Γεννήθηκα στο Αδελφόρι Θηγών στις 6 Δεκεμβρίου 1912. Ανήμερα το Αιγύπτωνα και με ονόμασαν Ευαγγέλιο. Ο πατέρας μου λεγόταν Ιωάννης και η μητέρα μου Βικτωρία. Η ταυτοχή και ο Ιωάννης. Λέω να γραφάει και ο πατέρας μου και τα έσπαιρνε μία φορά το χρόνο. Τι να σου κάνει, άλλοτε έχει σουδιά, άλλοτε μόνο το σπό, λέω. Για να μου σπουδάσει, να τελειώσω το γυμνάσιο, ονώντας και εγώ, γονάτισε οικονομικά. Όταν έφυγε το Αγιώρος, ήταν ήδη χρεωμένος και δυσκολευόταν. Ο παππούς μην αγαπάσει, ο παπανικίνης, ήταν εφημέλιος του χωριού. Είμασταν 4 αδέρφια και ζούσαμε πολύ φτωχικά. Ο πατήρ έφερε τον δεύτερο στη σειρά. Πρώτος ήταν Επαμινώντας, τρίτη η Ελένη και τέταρτος ο Χαλάνδρος. Ο γέροντας κέντρωσε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο των Μαλκανικών πολέμων. Ο πατέρας ήταν επιστρατευμένος και ήταν από αυτούς που μετήχαν στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912. Η μητέρα του έγκυος και μόνη της στο χωριό με τον Επαμινώντα 2 χρονών ζούσε με την αγωνία αν θα γυρίσει πίσω ο άντρας της. Και από την άλλη πλευρά αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από τα παιδικά της. Προβληματιζόταν έντονα και σκεφτόταν μα τι το θέλω αυτό το παιδί. Ίσως να ευχόταν απαλλαγή και δεν προφυλάκε το έμπριο όσο δούλευε. Αργότερα, καθώς μάθαινε την πνευματική του προκοπή στο Άγιον Όρος, έκλαιγε και μονολογούσε. Εγώ, η ανόητη, ήθελα να πεθάνει από το παιδί, ενώ αυτό θα σώσει και εμένα με τη ζωή του και τις προσευχές του. Παρακαλούσε τον Θεό με τις ευχές του παιδιού της να τη συγχωρήσει και να την αξιώσει και εκείνη να γίνει μοναχή. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Και ο άντρας της επέστρεψε σώμα από τον πόλεμο, αλλά και ο πατριαρχέα γεννήθηκε χωρίς προβλήματα. Και λίγο καιρό μετά βαπτίστηκε στην εκκλησία του χωριού από τον παππού του τον Παπανικίνα. Στο Αμελοφόρο τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Έπειτα όλη η οικογένεια μετακόμισε στη Θήμα και εκεί ο Ευάγγελος τελείωσε το εξαρτάξιο γυμνάσιο το 1930. Ήταν καλός μαθητής, αγνός, ευθύς, υπάρχος, υπομονετικός. Το οικογενειακό του περιβάλλον τον βοήθησε ώστε να γνωρίσει από μικρό τον Θεό και να αποκτήσει μια βαθιά πίστη. Το σπίτι του, όπως είπαμε, ήταν δίπλα στην ναό της Μεγάλης Παναγίας και ο Ευάγγελος πήγαινε συχνά να λειτουργηθεί και να προσευχηθεί. Αλλά και στο σπίτι ο Ευάγγελος προσευχόταν πολύ, ξυπνούσε τη νύχτα και έκανε το προσκύνη και μετάνοιας. Ο αδερφός του Χαράλαμπος, που ήταν νερότερος κατά 10 χρόνια, διηγείται ότι τα μεσάνυχτα συχνά ξυπνούσε από το θόρυβο που έκανε ο Ευάγγελος με τις μετάνοιες. Και ο Ευάγγελος του κατησύνεζε λέγοντας: τα μεσάνυχτα είναι ανοιχτή η ουρανή. Τον πρότεινε μάλιστα να σηκώνεται καθώς τη νύχτα για προσευχή. Όταν τέλειωσε το εξετάξιο γυμνάσιο, ένιωσε πως μπορούσε να ανοίξει τα φτερά του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Προσπάθησε να βρει κάποια βοήθεια, να πάει στη θεολογική σχολή, δεν βρήκε ανταπόκριση και διηγεί το ίδιο σου για τη συνέχεια. Αποφάσισα τελικά να δώσω εξετάσεις για διακριτικό σου. Πέρασε σε αγγλικά μέσω που δεν διέκρινε. Απέτυχε. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Σκεφτόμουν τους φίλους μου που πέτυχαν και την επόμενη να τους αντιμετωπίσω. Υπάρχει μια ωραία φωτογραφία του Γκέρμπερ που την είχε στείλει στον αδελφό του. Πίσω είχε γράψει ένα σημείο που εκφράζει τη βαθιά του θλίψη. Υποψήφιο στη σχολή διακριτικών, Ευάγγελος Ιωάννου Παπανικίνης, έτος 18. Πίκρες βάσανα στεναχώριας. Απέτυχον 25 Οκτωβρίου 1930. Η μητέρα του είδε τότε στον ύπνο της ένα σεβάσιο γεροντάκι, μάλλον τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, και της είπε: εκεί που πάει ο γιος σου δεν θα πετύχει. Έπνιξα τη στεναχώρια και αποφάσισα να ξαναδώσω. Ετοιμάστηκα την επόμενη χρονιά να πάω στο Κοροφλή.
δεν θα έπρεπε να κανένα. Προετοιμάστηκα για να δώσω εξετάσεις στη σχολή Γκάνου. Όμως οι γιατροί με έκαναν ακατάλληλα. Έκανα εξετάσεις και έγραψα στο δελτίο τα χυπαλμία, ακατάλληλος. Και πάλι η μέρα που ξαναβλέπω τον κύριο Γκάνου, με εξηγεί τα ίδια λόγια. Εκεί που πάει ο γιος σου, δεν θα πετύχει. Εδώ και πάλι πολύ στεναχωρήθηκα. Όσο έδινα εξετάσεις, είχα νοικιάσει την Αθήνα από τα σπίτια. Μείνει ο ιδιοκτήτης και μου είπε, Βαγγέλη, μη στεναχωριέσαι. Κάθε εμπόδιο είναι καλό. Μετά τις αποτυχίες αυτές, πήγαινα να τρελαθώ. Απορώ πως έκανα τόσο υπομονή. Σιγά σιγά, άρχισε να ξεκοκεί η φλόγα να γίνω μοναχός.